Ως λαϊκή συσπήρωση, από το 2013 έχουμε καταθέσει ψήφισμα και επανειλημμένα έχουμε τοποθετηθεί σε σχέση με την ανάγκη λειτουργίας κρατικών κταίων. Αντίστοιχα, από αυτή τη σκοπιά, είμαστε αντίθετοι σε οποιαδήποτε προσπάθεια περαιτέρω ιδιωτικοποίησης, σε όποια δραστηριότητα έχει παραμείνει στο σημερινό κράτος, γιατί αυτή φέρνει πιο ακριβές υπηρεσίες και χειρότερες εργασιακές σχέσεις και εργατικά δικαιώματα. Δεν στηρίζουμε τη λογική, δεν στηρίζουμε τη διατήρηση της κρατικής λειτουργίας με βάση το κριτήριο της ανταποδοτικότητας, δηλαδή της σχέσης κόστους-οφέλους και της κερδοφορίας που ασπάζονται τόσο η προηγούμενη όσο και η νέα διοίκηση της περιφέρειας, δηλαδή τι κέρδος αποφέρουν οι δραστηριότητες αυτές στα κρατικά ταμεία προκειμένου να παραμείνουν στο κράτος. Τακταίο, η ευθύνη για τη διασφάλιση ενός λαϊκού δικαιώματος όπως η οδική ασφάλεια και η προστασία του περιβάλλοντος πρέπει να είναι κρατική ευθύνη και όχι πεδίο κερδοφόρας επένδυσης επιχειρηματικών ομίλων. Δεν μπορεί ο έλεγχος της ασφάλειας να γίνεται από ιδιώτες. Αν δεν σας ενδιαφέρει, μπορείτε να βγείτε έξω βέβαια και να μην μιλάτε όλοι μαζί. Σεβασμό στην ομιλήτρια, πραγματικά και ησυχία στο σώμα. Όποιος δεν θέλει να βγει έξω. Λοιπόν, εμείς λέμε να υπάρξει αποκλειστικά κρατικός φορέας ελέγχου και επιστοποίησης οχημάτων, συνάδελφοι. Τακταίο είναι μεγάλες επιχειρήσεις, είναι προσοδοφόρες. Ακούσαμε τα νούμερα. Είναι προσοδοφόρες για τους μεγάλους ομίλους που έχουν μπει στο παιχνίδι. Οι δηλώσεις του νέου Περιφερειάρχη, όπως και οι τοποθετήσεις που έγιναν από την Περιφερειακή Αρχή στο θέμα αυτό, και οι δηλώσεις του νέου Περιφερειάρχη κατά την επίσκεψή του στη Γενική Διεύθυνση Μεταφορών, αποτελούν δείγμα γραφής της πολιτικής που θέλει να δώσει το ελάχιστο κομμάτι της πίτας που έχει παραμείνει στο κράτος στους ομίλους για διασφάλιση παραπέρα κερδοφορίας τους, η οποία πατάει και στην καταστρατήγηση των εργασιακών συνθήκων και δικαιωμάτων, γιατί άλλωστε έχουμε σειρά καταγγελιών εργαζομένων σε ιδιωτικά κταίο για παραβίαση ωραρίου, ειδικότητας κτλ. Απ' την άλλη όμως, δεν μας πείθηκε ο αντιπολιτευτικός μανδύας και η ανησυχία που εκφράζεται από την προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή του ΣΥΡΙΖΑ, που για 5 χρόνια στην ουσία έγιναν ελάχιστα παρά τις εξαγγελίες. Το κταίο ελληνικού έκλεισε όταν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έδωσε το μεγαλύτερο αδόμητο οικόπεδο φιλέτο στο Λάτζι και σήμερα έρχονται να μας πούν ότι από τα 5 κταίο που το ένα έκλεισε είμαστε χαρούμενοι που θα έχουμε όλη την Αττική με άλλα 3+1. Άλλωστε, ο Σύλλογος Εργαζομένων στην Περιφέρεια Αττικής έχει ήδη τοποθετηθεί καταθέτοντας αιτήματα για προώθηση ρυθμίσεων για δωρεάν κάλυψη από τα δημόσια ΚΤΕΟ των γιο ταχύ αυτοκινήτων των ευπαθών ομάδων, του στόλου των δημόσιων συγκοινωνιών κτλ. Αναδεικνύοντας ταυτόχρονα και την υποκρισία που υπάρχει για το ζήτημα των δημόσιων ΚΤΕΟ, που αφού τα απαξίωσαν και τα κλείσανε, αφού δηλαδή δώσανε όλη τη δουλειά στα ιδιωτικά ΚΤΕΟ με μηδενική φορολόγηση που αγγίζει το 1 ευρώ ένα αυτοκίνητο, μετά ζητάνε και τα ρέστα γιατί δεν είναι κερδοφόρα. Καλούμε λοιπόν το Περιφερειακό Συμβούλιο και τη νέα αρχή να αποφασίσει και αυτό το βάζουμε σε ψηφοφορία. Το άνοιγμα άμεσα δημόσιων ΚΤΕΟ με κριτήριο την οδική ασφάλεια και την περιβαλλοντική προστασία. Με μειωμένο παράβολο για όλους τους εργαζόμενους, για τους άνεργους και ευπαθείς ομάδες, τα πιστοποιητικά να χορηγούνται δωρεάν. Άρα ζητάμε άμεση ανάκληση όλων των σχετικών διατάξεων που οδηγούν στο κλείσιμο και την περαιτέρω υποβάθμισή τους, να τρέξουν οι διαδικασίες πιστοποίησης, ανανέωσης, αγοράς εξοπλισμού από την περιφέρεια, ώστε και ο χρόνος αναμονής εξυπηρέτησης να μειωθεί και τέλος να πάρθουν όλα τα απαραίτητα μέτρα περιφρούρησης των εργατικών δικαιωμάτων των εργαζομένων σε αυτά.